παίζει πρώτο θέμα, γιατί είναι το Al Jazeera εκεί μπροστά. Έλα, Παύλε. Λοιπόν, είχα πει και νωρίτερα ότι είχαν μια ομάδα, είχε κάνει πορεία μέσα στο κέντρο, στο κέντρο υποδοχής και στη συνέχεια ήρθαν εδώ μπροστά στο σημείο διέλευσης. Προφανώς αυτό που λέγανε νωρίτερα μετέφεραν στον υπόλοιπο κόσμο ότι θα ανοίξουν τα σύνορα για να περάσουν όλοι, ήταν το καρότο για να μπορέσουν να μαζευτούν όσο περισσότεροι, όσοι περισσότεροι γινόταν μπροστά στο σημείο διέλευσης. Έχουν μαζευτεί πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή χιλιάδες κόσμου. Νωρίτερα προσπάθησαν να ρίξουν την πόρτα, είχαν ξυλώσει μάλιστα και τους δοκούς από τη σιδερόχρωστη πόρτα, άνοιξε το αριστερό της κομμάτι και εκείνη την ώρα έκαναν χρήση χημικών οι αστυνομικές δυνάμεις της Βόρειο-Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας. Αυτό που περιγράφεις βλέπουμε αυτή τη στιγμή τώρα, Παύλο, εμείς τους δέκτες μας. Λοιπόν, αυτό που μας περιγράφεις, αυτό βλέπουμε το φράχτη πεσμένο και τη χρήση δακρυγόνων και χημικών που κάνουν οι αστυνομικές δυνάμεις προς τους πρόσφυγες. Όλος ο κόσμος υποχώρησε. Έχουν φύγει τώρα δεξιά και αριστερά της σιδηροδρομικής γραμμής μέσα στα χωράφια. Ξαναεπαντέρχονται κάποιοι. Πετούσαν νωρίτερα μάλιστα πέτρες και οτιδήποτε αντικείμενο έβρισκαν μπροστά τους προς την πλευρά των Σκοπίων και ξανά έκαναν χρήση χημικών οι αστυνομικοί της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η κατάσταση είναι έκρηθμη εδώ πέρα στην Ιδωμένη. Αναπτύσσονται δυνάμεις τώρα από την πλευρά των Σκοπίων και δεξιά και αριστερά του φράχτη που έχουν υψώσει, διότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έχουν φύγει, όπως σας είπα, μέσα στα χωράφια και είναι ορατός ο κίνδυνος να προσπαθήσουν να ρίξουν τον φράχτη. Μάλιστα.